Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βρισκόμαστε στο εντευκτήριο του Κοινοβουλίου, όπου σε λίγη ώρα ο πρόεδρος της Βουλής θα υποδεχθεί και θα χαιρετήσει 50 πρέσβεις από διάφορες χώρες. Νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος να απευθύνει το χαιρετισμό του. Ξεκινάμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας μέσα στο Κοινοβούλιο. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας απευθύνω ορισμένα λόγια και για το Κοινοβούλιο και για την κατάσταση στη χώρα μας. Σε 4 χρόνια από τώρα, η χώρα μας θα γιορτάσει τα 200 χρόνια της εθνικής της ανεξαρτησίας μετά την Επανάσταση του 1821. Και αυτό το κτίριο εδώ, μέσα από διαφορετικές χρήσεις, ήταν πάντοτε το βασικό σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της χώρας μας περπάτησε αυτά τα 200 χρόνια. In 4 years from now, Greece will be celebrating its bicentennial, the bicentennial of its independence with the revolution of 1821. And throughout the various crises that took place since then in Greece, this building has stood as a point of reference around which the very interesting story of our country developed. Έξω από αυτό το κτίριο, μετά από διαδηλώσεις που γίνανε το 1843, επιβλήθηκε να υπάρξει σύνταγμα και να γίνει συνταγματική μοναρχία. Έξω από αυτό το κτίριο γίνανε οι μεγάλες διαδηλώσεις της απελευθέρωσης από τον πόλεμο. Έξω από αυτό το κτίριο παίχθηκε το μεγάλο δράμα το 1844, της απαρχής της εμφύλειας, διαμάχης και διένεξης στη χώρα μας. Μέσα σε αυτό το κτίριο γίνανε οι δικτατορίες το 36 του Μεταξά, το 67 του Παπαδόπουλου για 7 χρόνια και ήτανε break, ήτανε διαστήματα που δεν λειτουργήσε η δημοκρατία. Outside of this very building, it was on the square of Syntagma, Constitution Square, where in 1843 there was a demand for a constitution. This is also the place, Syntagma Square, where we had the various demonstrations for the liberation of Greece. We had also demonstrations and various events of the civil war in Greece. And, of course, the dictatorship of 1936 of Metaxas, the dictatorship of 1967 of Papadopoulos, all these two latter events, of course, were times during which this parliament was not in function. Democracy, excuse me, was not functioning. Έτσι, αυτό το κτίριο ήταν πάντοτε ένας χώρος που έχει και υψηλή εμβληματική αξία για τη δημοκρατία. Είναι ταυτόχρονα ένας χώρος περίπου αρχαιολογικός, διότι έχει εξαιρετικά δείγματα από τέχνες. Θα το προσέξατε και στους διαδρόμους και μέσα στις αίθουσες και από μουσεία. Και ως εκ τούτου, κάθε χρόνο τον επισκέπτονται πάνω από 120.000, κυρίως μαθητές, αλλά και πολίτες, μεγαλύτεροι, όριμοι πολίτες, για να το δουν ως χώρο δημοκρατίας, αλλά και ως χώρο εμβληματικό για την αισθητική του και για τον πολιτισμό του. So this building has always been a place of high symbolism for our democracy. At the same time, it has been also a quasi-archaeological site. So you have seen around the hallways and the various halls of the parliament works of art from museums as well. Every year, more than 120,000 people, mainly students and also many citizens and elderly citizens, visit the halls of the parliament
as a symbol of aesthetics and politics as well. Το κοινοβούλιο όμως πρώτα απ' όλα είναι οι άνθρωποι του, είναι τα πρόσωπά του, είναι οι πολιτικοί που βρίσκονται εδώ και που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες που συχνά πυκνά έρχονται και έξω από εδώ με τα αιτήματά τους. Έτσι λοιπόν αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε και που περνάμε, συμπληρώνονται κάπου 8 χρόνια αυτής της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, υπήρξε και μία θεσμική κρίση μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο. So the Hellenic Parliament is primarily made up of its people. It's made up of its politicians, politicians who often come into contact with the citizens who make their demands out here, as we've said. And in the last almost 8 years, these difficult 8 years, the society, we had a social crisis, we had an economic crisis, but we also had an institutional crisis of the Parliament. Δεν νομοθετήσαμε πάντοτε έτσι όπως θα θέλαμε, έτσι όπως θα έπρεπε ή έτσι όπως λέει το σύνταγμά μας ή και τα συντάγματα των δικών σας χωρών. And we didn't always legislate as we would have liked to have legislated, as we should have legislated, or as our institution demanded that we legislate, or as any constitution of a country asks of us to legislate. Σας μιλάω με το θάρρος που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα και που κάνετε ένα εξαιρετικό έργο αυτή την πραγματικότητα να τη διαβιβάσετε στις κυβερνήσεις σας έτσι ώστε να αλληλοβοηθούμε. Να αλληλοβοηθηθούμε. And I'm speaking to you knowing that most of you are aware of this Greek reality and that you are constantly and very excellently so conveying it to your governments so that we can help each other. Αυτά που ακούτε αυτά τα χρόνια για μνημόνια, για μνημονιακές δεσμεύσεις με τους διεθνείς παράγοντες και τους θεσμούς με βάση τους οποίους προχωράνε οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, μόνο αν το δει κανείς στην πολιτική του ουσία αντιλαμβάνεται το έλλειμμα, το θεσμικό δημοκρατικό έλλειμμα που παράγουν αυτού του τύπου οι συμφωνίες. What you have been hearing all of these years about the various memoranda, the bailout plans, the commitments that were made, the institutions, the lenders, all of these, of course, within the political framework and political essence, show us that there has been a great democratic and institutional deficit all this time. Δεν είμαστε ευτυχείς που αναγκαστήκαμε με όλες τις κυβερνήσεις αυτά τα 8 χρόνια να υπερψηφίσουμε χωρίς να είμαστε σε πλήρη γνώση όλων των θεμάτων που έχουν αποφασιστεί, χωρίς να είμαστε σε θέση και να έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε κάτι από αυτά που έχουν συμφωνηθεί ή να προσθέσουμε κάτι και χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε επακριβώς τις συνέπειες στην κοινωνία από τα συμφωνηθέντα. And we're not happy with the fact that for these 8 years we've had to, along with the previous governments as well, to vote and pass legislation regarding subjects on which we were not completely informed, not being able to know all the information, not being able to make changes to the legislation that we were passing or making additions to that, and we were also not fully aware of the consequences that all these decisions would have on the society. Εργαζόμαστε έτσι ώστε μέσα στο 18, τον Αύγουστο του 18 τυπικά, να κλείσει αυτός ο κύκλος και θεσμικής δημοκρατικής υποβάθμισης των εργασιών του Κοινοβουλίου. So we are working hard and we hope that by August 2018 we will be able to close this cycle of the institutional and democratic undermining of the Parliament. Ταυτόχρονα γνωρίζετε ότι κάνουμε μια πολύ συστηματική κοινοβουλευτική διεθνή προσπάθεια. Οι Έλληνες βουλευτές είναι σε όλα τα φόρα, παγκοσμίως, διεθνώς, ευρωπαϊκά, θρησκευτικά, δημοκρατικά, πολιτικά φόρα, περιφερειακά φόρα, έτσι ώστε να συμμετέχουμε ενεργά στη συζήτηση
και για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και για το μέλλον του κόσμου μας, σε μια φάση που η παρούσα φάση της παγκοσμιοποίησης εγκυμονεί πάρα πολλά διέξοδα και πολλούς κινδύνους. And you know very well that we have been systematically participating in parliamentary efforts and international efforts that are being made. Our politicians are participating in various international fora, regional ones, parliamentary ones, religious ones, and we're all participating in the debate that is being held on the future of Europe, but also on the dangers and the impasses that arise from globalization. Θα κλείσω με κάποια πιο ιδιαίτερα στοιχεία. More particular elements, if you will. Σε αυτή τη Βουλή μπήκαμε στην τρίτη σύνοδο. Κάθε περίοδος της Βουλής έχει 4 συνόδους. Τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη σύνοδο. Η επόμενη σύνοδος, η οποία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018, θα είναι μια προεκλογική επί της ουσίας σύνοδος. Every tenure of this parliament has 4 sessions. Usually we are now entering the 3rd session, and the 4th one that will commence in October 2018 will be the pre-electoral one. Σε αυτή τη σύνοδο υπάρχουν κάποιες πολύ σοβαρές εκκρεμότητες, τις οποίες θα πρέπει μέσα από τη Βουλή να προωθήσουμε. Όπως παραδείγματος χάρη την τρίτη και ενδεχομένως μια τελική αξιολόγηση για το οικονομικό πρόγραμμα της χώρας, έτσι ώστε να βγει η χώρα στις αγορές χωρίς μνημονιακή επιτήρηση. So this third session, during this third session, we will have to handle a lot of pending issues that we will need to push forward. One of them being perhaps a final review of the situation in Greece, so that we will finally be able to exit, to enter into the markets, and without this monitoring of the memoranda that we've had so far. Επίσης, θα πρέπει να γίνει η έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης, έτσι ώστε η επόμενη Βουλή, δηλαδή η Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές του 19, να έχει δικαίωμα να είναι αναθεωρητική Βουλή και να αναθεωρηθεί το Ελληνικό Σύνταγμα. Also, we will have to begin the process of the constitutional review so that the parliament that we will be elected in 2019 and that will commence its work then will be one that will deal with the revision of the constitution. Σε αυτή τη Βουλή είναι 8 κόμματα, τα οποία σιγά σιγά γίνονται 9, διότι μαζεύονται και ανεξάρτητοι, είναι ήδη 9 από διάφορα κόμματα. Όταν γίνουν 10, θα αποτελέσουν και αυτοί ένα κόμμα. Right now we have 8 political parties, but we're moving towards 9 or perhaps 10. Εξήγησε το γιατί για τους ανεξάρτητους, λόγω των ανεξαρτήτων. Because we have a lot of independent parliamentarians. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ίδια τα πράγματα όπως πρώτης κρίσεως, όπου ήταν 3 ή 4 κόμματα μόνο παραδοσιακά μέσα στη Βουλή. So you realize that the situation is different in comparison to before the financial crisis, when we had traditionally 2 or 3 political parties. Και είναι αρκετά δύσκολο να γίνονται συζητήσεις σαν αυτές που παρακολουθείτε ανάμεσα στους αρχηγούς όλων των κομμάτων, που συνήθως κρατάνε πολλές ώρες για φλέγοντα πολιτικά ζητήματα. And it has become a lot more difficult to follow and to hold debates that take place between the political leaders on very significant issues, since they are more numerous. Η προσπάθεια που έχουμε κάνει για την κοινοβουλευτική διπλωματία, οι σχέσεις που έχουμε μαζί σας, η λειτουργία του διπλωματικού γραφείου μέσα στη Βουλή, η στενή σχέση που υπάρχει με το Υπουργείο Εξωτερικών, με την Προεδρία της Δημοκρατίας, με την ίδια την κυβέρνηση σε αυτό το τομέα, είναι πιστεύω μια ικανή προϋπόθεση, έτσι ώστε κι εσείς να κάνετε όσο καλύτερα μπορείτε τη δουλειά σας. Εμείς αισθανόμαστε υποχρεωμένοι πραγματικά σε εσάς όλους, γυναίκες και άντρες, για τη δουλειά που κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ.
So you see that we're making efforts through the field of parliamentary diplomacy. We have a diplomatic office here in the parliament. We have close relations with the Ministry of Foreign Affairs, with the Presidency of the Republic, with the government, and all of that is a precondition so that you can do your job as best you can as well, and we're much obliged to you. Ευχαριστώ. Mr. Speaker, on behalf of the diplomatic community, I would like to express our gratitude for being with us today, hosting us in the modern home of the Greek democracy. I'm sorry, I didn't hear that last part. Hosting us in the modern home of the Greek democracy. Πάρα πολύ. Εκ μέρους της διπλωματικής κοινότητας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη φιλοξενία σήμερα εδώ στο σύγχρονο σπίτι της Δημοκρατίας. I'm also the voice of those who are grateful to you for always being open and advancing the Greek Parliament's diplomatic agenda. Και να εκφράσουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας για το γεγονός ότι πάντοτε είσαστε ανοιχτός και πρόθυμος να προωθήσετε τη διπλωματική ατζέντα. It is time to recognize the efforts for this event of Ambassador Spiros Theocharopoulos, our dear colleague, who is always professionally and in good spirits with us and helping us in our dialogue with you. Και να αναγνωρίσουμε βεβαίως και την πολύ σημαντική συνεισφορά του πρέσβη κ. Θοχαρόπουλου, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το έργο μας. And I would like to respectfully congratulate my colleagues for being here in such a considerable number and collegially encourage them to seek in the advice and support of the Parliament for all the missions they have to accomplish in this wonderful capital. Και να συγχαρώ πάρα πολύ τους συναδέλφους μου, ειδικά για το γεγονός ότι ήρθαν σε τόσο μεγάλο αριθμό εδώ και τους ενθανείρων πάντοτε να αναζητούν τις συμβουλές και τη στήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.